2. 6 χιλιάρια. 6 χιλιάρια. Γιατί είναι στραγκαστρούγκα. Το P7 είναι στραγκαστρούγκα. Είναι το καλύτερο κριτικό της αγοράς. Το C4 μπροστά του είναι πλαστελίνη. 5. Πώς πάει. Εντυπωσιακά μαθαίνω. Όχι αυτό ρε μαλακά. Μάθαμε που είναι τα εκρηκτικά. Λάκη, μην το παιδεύουμε άλλο, έτσι. 4 χιλιάρια και κλείσαμε. Άντε 4 χιλιάρια, μία που σας συμπάθησα. Παίρνω το μυαλάκι και πάμε. Ακίνητος. Χώρα. Τα καλόνια του Ναβαρόνα. Σταμάρε, παιδί μου. Σήκω στο προκουλάκι. Βρε, αγάπη μου, σταμάτα με αυτό το πράγμα. Τσάκι με στα μάτια μου, θα μου καταστρέψει την ήρυτα του ματιού, θα τυφλωθώ. Πότε τελειώνει επιτέλους αυτό το σεμινάριο. Τελείωσε. Και πήρα κι άριστα. Βλέπω αστράκια. Αστράκια βλέπεις, γιατί πιες τον άμπαγο χθες το βράδυ. Χίλιες φορές το είπα, βρε, αγάπη μου, χίλιες φορές. Ήμουν αναγκασμένος να το κάνω, για την αποστολή το έκανα, δεν ήθελα να πιω. Ναι, ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, εμείς είμαστε μόνο για να λέμε τα κάνοντα στον αρχηγό την πρωτοχρονιά. Δηλαδή, άμα είναι για κανένα φράγκο, παίρνουμε τον πουλό. Όχι, ρε, πώς θα επιβιώσει αυτός ο σύλλογος. Αρχηγέ, παρετούμε. Αμάρε, Φραγκεστάιν, μη φωνάζεις το κεφάλι μου, ρε. Ναι, δεν φωνάζω, αλλά αρχηγό είμαι υποτίθεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Ορφανών του Τμήματος και δεν μπορεί να μας έψει ένα ευρώ. Μήπως να κάνουμε αυτό που είπες. Τι είπε. Λέγαμε με τον Φρανκ. Ότι επειδή τώρα τελευταία ανησυχεί που δεν έχει λεφτά για το σύλλογο, μήπως βγάλουμε κανένα ημερολόγιο σαν αυτά που έχουν στα βενζινάδικα, στα βουλκανιζατέρ, θα τους βγάλω εγώ τις φωτογραφίες. Καλή ιδέα, έτσι. Και μιλάμε, έχω και το όνομα. Α, πώς, για πες. Τα σώματα του σώματος, καλό, ε. Τα σώματα του σώματος. Καλό, πολύ καλό. Μισό λεπτό. Για να καταλάβω. Θέλετε να βγάλετε ημερολόγιο με τους άντρες του τμήματος γυμνούς, είμαστε με τα καλά μας. Για τα ορφανάρια, αγάπη μου. Πάσε που αρχηγέ, που υλικό έχουμε, έτσι. Σκάζερε. Μισό λεπτό, ρε αγάπη μου. Είπαμε να κάνεις ένα χόμπι. Όχι να γίνουμε πανελλαδικός ρεζίλι, οικογενειακός. Να σου πω, δεν είναι χόμπι, είναι χάρισμα. Άλλωστε που το είπε και ο δάσκαλος. Εντάξει, βέβαια, αγάπη μου, χάρισμα. Αλλά τα δικά σου τα χαρίσματα τα ξέρουμε. Είναι αλλού. Μαγείρεμα, πλύσιμο, σιδέρωμα. Αρκέ σου αυτά. Πάμε, ρε. Έρχεσαι λίγο. Πακί. Εσύ, Πακί, μην κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Είναι επίσημες, θα πάνε στα κεντρικά. Με όλα αυτά που έχεις πει, που έχεις κατεβάσει, θα σε περάσουν για αλκοολικό. Ρε, Πακί, μ' ακούς που σου μιλάω. Σ' ακούω, ρε. Φτάνει επιτέλους. Με έχεις πρίξει 800 φορές το είπες. Έχω από τη μια εσένα και από την άλλη την Όλγα με τα κολοημερολόγια της. Κοίτα, να βγεις αλκοολικός είναι κακό. Να βγάλει η Όλγα μερικές φωτογραφίες είναι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Φυσικά, για σένα ποτέ δεν τρέχει τίποτα. Είτε βγάλει η Όλγα τους κόλους των συναδέλφων στο Μεϊντάνι, είτε πάει η κόρη μου Σαλονίκη εξαιτίας σου, δεν τρέχει τίποτα. Τι είναι το Μεϊντάνι. Άντε τραβάρε. Επομένως. Παιδιά, μπορεί κανείς να μου κρατήσει για μερικές μέρες το σκυλί. Πήρα άδεια. Πάω στη μάνα μου, στο χωριό. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Καψί, θα στον κράταγα εγώ, αλλά δυστυχώς είμαι αλλεργικός στους σκύλους. Ο Προκόπης όμως έχει χώρο. Τι λες, ρε. Χίλια ευχαριστώ, αστυνόμε. Θα είναι μόνο για μερικές μέρες. Θα σας το φέρω μετά. Τι κάνεις, είσαι καλά. Έλα, ρε, εντάξει. Είναι μια βολτίτσα θα την πηγαίνεις το βράδυ και καθάρισες. Δεν είναι. Είναι και συντροφιά.
Σου μοιάζω να έχω ανάγκη από συντροφιά, ε? Σου μοιάζω? Όχι πολύ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ε? Επομένως... Εσύ, Πάκη, Πάκη, μην πας σου λέω εσύ. Μην πας, κινδυνεύεις να χάσεις ακόμα και τη σύνταξή σου. Θα έχεις άσχημα μπλεξίματα. Γεια σας. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε λίγο. Εσύ, Πάκη, Πάκη, μην πας σου λέω εσύ. Μην πας, κινδυνεύεις να χάσεις ακόμα και τη σύνταξή σου. Θα έχεις άσχημα μπλεξίματα. Πάει ο εκπαιδευόμενός μας. Την περνάει την τάξη. Βασικά, κάναμε έρωτα. Και δεν μιλάς τόση ώρα. Καλώς, ε. Τι βαθμό του βάλουμε? Δεν ξέρω, γιατί... Ήταν ο πρώτος μου και δεν μπορώ να συγκρίνω. Ο πρώτος! Καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι περίεργη. Αχ, ο πρώτος! Ολγά. Δεν ξέρω αν κοιμήθηκα με το Μελέτη ή με τον αδερφό του. Μοιάζουνε σαν δυο σταγόνες νερό, είναι ολόιδιοι. Οπότε μένα τώρα τα νεύρα μου είναι έτσι, καταλαβαίνετε. Καλά μη σκάς, τη δουλειά είσαι. Λοιπόν, θα το πιάσεις, θα τον ανακρίνεις, θα ερευνήσεις το θέμα, θα χρησιμοποιήσεις και τίποτε αντισυνταγματικές μεθόδους, αν χρειαστεί, λέμε τώρα, και θα μάθεις με ποιον το έκανες. Κατάλαβες? Είσαι καλά? Κολοβότιες. Δύο μέρες δεν με έχει αφήσει. Κύριοι, και προσοχή σας. Μπροστά σας βλέπετε τα εκρηκτικά που κατασχέθηκαν στη χθεσινή επιχείρηση. Χάρη στις πληροφορίες που συνέλεξε ο αστυνόμος Μπισκίνογλου και η ομάδα του, καταφέραμε να κατασχέσουμε τα εκρηκτικά που βλέπετε, συν μια παρτίδα από ηλεκτρικούς πυροκροτητές. Δεν μου μιλάει πια. Βέβαια, μετά από αυτό που της έκανε, τη ταπείνωσα, Φραγκίσκο. Πρέπει να βρω οπωσδήποτε κάτι να την παρηγορήσω. Εσύ τι λες? Ναι, λέω πως μια παρηγορία ακόμη τη θέλει. Και ως εκ τούτου, κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Θέλω να είστε όλοι σε ετοιμότητα. Μόλις μάθουμε οτιδήποτε, θα επέμβουμε. Εντάξει? Αθηνά, έλα λίγο να σου πω που θέλω. Εντάξει. Μια χαρά βλέπω τα πάτε εσείς οι ανώτεροι μεταξύ σας. Όλο λογάκια και κουβεντούλες μου είστε. Ναι. Τον κύριο Μπισκίνογλου. Ποιος τον ζητεί, παρακαλώ? Από το νοσοκομείο. Σοβαρό? Και να έρθει από εκεί με ένα συγγενή του? Και γιατί δεν μπορείτε να το πείτε αυτό το σοβαρό τώρα από το τηλέφωνο? Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μπισκίνογλου. Προκόπης Μπισκίνογλου. Μα τι λέτε, κυρία μου? Δεν μπορώ να το μάθω από το τηλέφωνο. Εδώ διαχειρίζουμε μυστικά του κράτους και δεν μπορώ να μάθω το σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχω. Μάλιστα. 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 Ευχαριστώ. Τι έγινε, ρε, τι σου είπε? Ο Προκόπης έχει μια λυμφατική ανομαλία. Το ποσοστό λυμφοκυτάρων του είναι υψηλό. Και τι στο διάλο σημαίνει αυτό? Μακάρι να ξέρω. Κύριε Μπισκίνογλου, λυπάμαι που το λέω, αλλά το πρόβλημά σας είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, πόσο σοβαρό? Έχετε το σύνδρομο Λαπλάς, σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Για την ακρίβεια, είστε λίγο πριν το τελικό στάδιο. Συγγνώμη, τι είναι το σύνδρομο Λαπλάς? Είναι μία εκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα όργανα του σώματος. Μακάρι να το είχαμε εντοπίσει νωρίτερα. Τι...
Δηλαδή, δεν υπάρχει θεραπεία. Σε αυτό το στάδιο πια. Και πόσος καιρός του μένει, γιατρέ? 2 με 4 εβδομάδες. Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια. Είμαι πιο χαρούμενη από κάθε άλλη φορά. Φαίνεσαι. Ναι, επειδή φαίνομαι, εγώ τον Προκόπη να μου τη σπάει. Οι άντρες μου, η υπηρεσία, η φυσταμένη μου, εγώ, δικό μου. Κατάλαβες? Άντε, μην τα πάρω τώρα. Έλα, μωρέ, μην δίνεις σημασία. Αυτό που πας να κάνεις και καλό είναι και όμορφο θα βγει. Κυρία Όλγα. Καλημέρα, Φρανκ. Από πού θα ξεκινήσουμε? Το κρατητήριο, την αίθουσα ενημέρωσης, από πού? Από πουθενά, κυρία Όλγα. Γιατί το ξανασκεφτήκαμε και τελικά αποφασίσαμε ότι μάλλον δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Αν είναι για το γυμνό, Φρανκ, εγώ να ξέρεις, είμαι επαγγελματίας. Δεν βλέπω σώματα, μόνο φιγούρες. Α, μάλιστα. Είναι δουλειά του Προκόπη, έτσι? Σας φόβησε. Έτσι έγινε. Καλά, δεν πειράζει. Οκ. Okay. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει άδεια από τον μπαμπά μου που είναι ανώτερος από τον Προκόπη. Ο μισό λεπτό, κύριε Ολγά. Αμάν είναι έτσι. Τότε ξεκινάμε εμείς και ενημερώνουμε μετά τον κύριο Προκόπη. Ε? Ρίτα, τι κάνεις εδώ, σε παρακαλώ. Μελετή. Πρέπει να ξέρω με ποιον κοιμήθηκα. Με σένα ή με τον αδερφό σου. Μα νομίζω ότι είναι κατάλληλο μέρος εδώ για τέτοια συζήτηση. Πρέπει να ξέρω. Και θα το μάθω αμέσως τώρα. Είτε με το καλό, είτε με το ζόρι. Τι? Μελέτη μου, στο ζητάω σαν χάρη. Δεν είμαι καλά. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Βάζω στο ραδιόφωνο να ακούσω μουσική και νομίζω ότι όλα τα τραγούδια λένε για μένα. Πρέπει να ξέρω ποιος με έκανε γυναίκα. Εγώ ήμουνα. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Άσε τώρα το όπλο. Τι κάνεις εκεί, Ρίτα? Μελέτη μου, αγόρι μου. Όταν ανοίξει ένα λουλούδι, έχει ανάγκη από πότισμα. Και εγώ το είχα πολύ καιρό κλεισμένο το λουλούδι μου. Και νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο μέρος για να το πω, τη Ρίτα. Χάλια είναι, χάλια. Και σε 15 μέρες... Δεν μπορεί, ρε. Δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί, τι θα κάνουμε, ρε. Τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Θα του το πούμε με τρόπο. Μετά θα σταθούμε στο πλάι του, θα το πούμε και στην Όλγα. Τη Ζωήτσα. Που θα μείνει ορφανό το καημένο. Τι έγινε? Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι, καλύτερα? Τι να είμαι, με έχουν τσακίσει αυτές οι κολοβότκες. Σαν να έχω ένα χέρι εδώ μέσα έτσι και με σφίγγει. Εσύ, Πακή, μήπως... Μήπως είναι τίποτα άλλο. Λέω εγώ τώρα. Τι άλλο, μωρέ. Αυτό είναι. Δεν με ξέρω τώρα, αφού δεν το αντέχω το ποτό. Πίσω όλοι! Πίσω! Θα την έξω τα μυαλά μου στον αέρα! Τι? Αρχηγέ, έχει πάρει το όπλο από ένα νέο και απειλώ ότι θα αυτοκτονήσει. Πάλι καλά που δεν άρχισε να ρίχνει δεξιά και αριστερά. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Θα πάω εγώ. Όχι εσύ. Εντάξει, πάω εγώ. Άσε εδώ, μα εσύ στον κόσμο σου. Θα του μιλήσω εγώ. Μην πλησιάζεις. Μην πλησιάζεις, θα αυτοκτονήσω. Ήρεμα, ήρεμα. Είμαι άοπλος, θέλω να μιλήσουμε απλώς. Τι να μιλήσω, τι να πω. Τα έχασα όλα, καταστράφηκα. Δεν είμαι κλέφτης, αλλά χρωστάω. Πού να βρω τόσα λεφτά? Εντάξει, ρε φίλε, ήρεμα, ήρεμα. Πώς σε λένε? Σωτήρη με λένε. Αλλά εσένα τι σε νοιάζει? Εντάξει, εμένα με λένε Προκόπη. Έχεις οικογένεια? Έχω. Γυναίκα, παιδιά? Έχω, αλλά δεν ξέρω τι να τους πω. Τι θα πω στη Δεσποινούλα μου? Δεσποινούλα ποια είναι? Η κόρη μου. Κι εγώ έχω μια κόρουλα. Τη Ζωήτσα. Να σου τη δείξω. Ναι. Ωραία είναι. Φύγε τώρα! Ρε Σωτήρη. Να σου πω κάτι. Δεν αξίζει, ρε φίλε, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ό,τι και να έχεις. Σκέψου τους δικούς σου. Πού θα τους αφήσεις?
θα καταστραφούνε. Η γυναίκα σου, η κορούλα σου. Για να σου πω για κάτι, ρε Σωτήρη. Αν είχες καμιά πολύ βαριά αρρώστια, ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνεις. Ας πούμε να το καταλάβω. Ίσως και εγώ να αυτοκτονούσα. Αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Για τα χρήματα όμως. Για τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Σιγά το πράγμα. Μπορείς να ξαναρχίσεις από την αρχή, ρε Σωτήρη. Όλα γίνονται. Μόνο ο θάνατος δεν γίνεται. Σκέφτηκες καλά αυτό το θέμα με τη Θεσσαλονίκη? Ναι, μαμά, το σκέφτηκα. Δύο εβδομάδες τώρα γι' αυτό μιλάμε. Μωράκι μου, αν να σου πω. Είναι λάθος να φεύγεις κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα. Γιατί έτσι παίρνεις και τα προβλήματα μαζί σου, κατάλαβες? Το ξέρω, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Ρε μαμά, γαμώτο μου, σταμάτα να βασανίζεσαι, γιατί βασανίζεις και εμένα. Μανούλα μου, σ' αγαπάω, θα μου λείψεις, αλλά πρέπει να φύγω και θα φύγω. Μπαμπά, τι έγινε, αγκαλίτσες και φυλάκια και εμείς τίποτα? Καλά, τι είναι αυτό? Ωχ, ένα σκυλί. Ενώ συναδέλφου είναι αρρώστησε και του υποσχέθηκα να το κρατήσω μερικές μέρες. Να το βγάλεις έξω στην αποθήκη. Δεν θα μου χαίρεσαι και θα μου κατουράει εδώ μέσα να σου γκορίζω όλη την ώρα. Έξω. Καλά, βρε αγάπη, μην φωνάζεις. Στην αποθήκη θα το πω. Ανταγκαλαστείτε εσείς. Να δούμε καμιά ωραία εικόνα να χαρούμε. Έτσι, έλα. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω να κάνει η γυναίκα μου. Όχι να φωτογραφίζει τους μπάτσες με τα καλαμπαλίγια έξω. Αυτά τα λες επειδή ντρέπεσαι για τα σωσίβια σου. Όχι, αγάπη μου, δεν ντρέπομαι γιατί δεν πρόκειται να τα δείξω. Και η μάνα σου έχει άλλες δουλειές να κάνει. Να σερβίρει καμιά μπυρίτσα, κανένα καφεδάκι εκεί στο μαγαζί, μέχρι εκεί. Α, ώστε έτσι, ε. Έτσι και στο λέω για να μην απογοητευτείς. Τα παιδιά δεν πρόκειται να ποζάρουν. Αυτό σε νοιάζει να μην απογοητευτώ. Ξέχνα τη φωτογράφηση. Εντάξει, λοιπόν, την ξεχνάω. Μπράβο. Έτσι τέλειω. Συμφωνεί. Πάντως πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, είναι, αλλά δεν θέλω. Έχω μία θέση μέσα στο τμήμα και μία εικόνα που... Είμαι γι' αυτό ακριβώς. Είναι ευκαιρία να δείξω ότι πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται ένας άντρας με χιούμορ, με γούστο, ρε παιδί μου. Όσο χιούμορ και να έχω, το δούλεμα που θα φάω μετά δεν θα το αντέξω. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ για να γδύνομαι. Τις προάλλες όμως στο σπίτι σου ήσουν έτοιμος να τα βγάλεις όλα. Ή μήπως κατάλαβα λάθος? Εκεί ήμασταν οι δυο μας και τέλος πάντων ήταν μία πιο προσωπική στιγμή. Ήταν και το κρασί. Κατάλαβα. Δηλαδή, αν κανόνιζα να είμαστε μόνοι μας, εσύ και εγώ, θα πόζαρες για το ημερολόγιο. Προκόπη, τι γίνεται, ρε? Το σγιούλο του κάψει. Πάμε, βολτίτσα. Ναι, ναι, μόνο μακριά σου παρακαλώ, γιατί είμαι αλλεργικός. Ναι, ναι. Τις προάλλες έδωσες πολύ θάρρος σε αυτόν τον τύπο που ήθελε να αυτοκτονήσει. Σιγά, μωρέ. Όχι, σιγά. Του είπες χοντρά πράγματα. Ναι, ναι. Τι χοντρά? Πως κι εσύ, άμα ήσουν άρρωστος, θα αυτοκτονούσες, τέτοια. Φυσικά, αυτό θα έκανα. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Η Όλγα, η ζωή της ασκήπου σκέφτες, ρε φίλε. Σωστά, δεν θα αυτοκτονούσα. Α, μπράβο. Θα έπεφτα στο καθήκον εν ώρα υπηρεσίας. Για να πάρουν τα κορίτσια και τη σύνταξη και την αποζημίωση της ασφάλειας. Πρέπει να πάει ο Στέλιος για κατούρημα. Ποιος? Ο Στέλιος, ρε. Α, τι το. Έλα, Στέλιο. Τον άκουσες, ρε. Τον άκουσες. Τον άκουσες πως ήθελε να φύγει. Στο καθήκον, με αξιοπρέπεια. Σαν ήρωας. Είναι μεγάλος ακόμα και στο θάνατο, γαμώ την καταδίκη μου. Τι θα κάνουμε, ρε γαμώτο, τι θα κάνουμε?
Μας το είπε ξεκάθαρα μόνος του. Θα τον σκοτώσουμε εμείς. Αγόρι μου, τι κάνεις εδώ? Είχαμε κανονίσει μία φωτογράφηση με την κυρία Όλγα, αλλά έχει αργήσει λίγο και ξύλιασα. Αγάπη μου, αγόρι μου, έλα, 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 θα σε συστάνω εγώ, έλα. Ρίτα, σε παρακαλώ, Ρίτα. Έλα, έλα, γιατί, τι δεν είναι ωραία εδώ, ε? Δείχνεις τη συμπάθειά σου με κάτι τρόπους και σε κάτι μέρη. Έλα, τι, με εδώ δεν μας βλέπει κανείς. Ρίτα, μπομπορί, πλάκα μας κάνεις, ρε. Ρε, καλώς τα παιδιά. Εγώ έφευγα, γεια σου, Φρανκ. Ναι, ναι, γεια σου, Ρίτα, γεια σου. Τι έγινε, ρε Μπομπ? Τη μια θες να τη χωρίσεις και την άλλη χαμουρεύεις. Κοιμήθηκα μαζί της, Φραγκίσκο. Όχι εσύ, αγοράκι μου, αδερφούλη σου. Μη λέμε ότι θέμε. Μια φορά ο αδερφός μου και άλλη μία εγώ. Τι λες, ρε Τσόγλανη? Τι λες, ρε Αλίτη? Με τη Ρίτα βρήκες να παίξεις? Δεν έχεις τίποτα άλλο, ρε? Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Νομίζω πως τελικά την ερωτεύτηκα. Ρε μαλάκα, ρε μαλάκα. Σε τύλιξε. Τα κατάφερε. Ζω. Την αγαπάω. Την αγαπάω και πρέπει να της πω την αλήθεια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να χτίσω τη σχέση μας πάνω σε ένα ψέμα. Ρε ηλίθιε, τι να της πεις, ρε? Λέγονται αυτά τα πράγματα, ρε. Αν της πεις την αλήθεια, την έχασες. Τέλος. Klein mine. Τι λες, ρε φίλε? Τι λες, πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα? Πώς είναι δυνατόν να σκοτώσουμε τον Προκόπη? Ούτε εμένα μ' αρέσει η ιδέα. Εσύ, ο Προκόπης είναι φίλος, είναι αδερφός, είναι ο ζωντανός μύθος. Τους φίλους δεν τους σκοτώνεις. Τους κάνεις ένα γάμο σε βαφτίσια, τους κάνεις κουμπάρους, τέτοια πράγματα. Δεν τους καθαρίζεις. Θωμά, σε μερικές μέρες η αρρώστια θα αρχίσει να τρώει το μέσα του. Θα έχει αβάσταχτους πόνους. Σε αυτή την περίπτωση λέω ότι το φίλο τον καθαρίζεις γιατί τον αγαπάς και γιατί και αυτός θα έκανε το ίδιο για σένα. Ωραία. Και πώς το σκοτώνεις το φίλο σου, ε? Πώς? Το ρίχνεις από τον κρεμό, το δηλητηριάζεις, τον πυροβολείς, ε? Πώς σκοτώνεις ένα φίλο σου? Και μιλάμε για τον Μπάκη. Πρέπει να γίνει την ώρα του καθήκοντος. Θα το αναλάβω εγώ. Εσύ, η Ζωίτσα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να φύγει δύο εβδομάδες πριν πεθάνει ο πατέρας της. Πρέπει να κάνεις κάτι να τη σταματήσεις. Ποιος? Εγώ? Εγώ αποκλείεται. Τι αποκλείεται, ρε? Ας τα αποκλείεται και τις ιδέες. Εσένα θα σε ακούσει. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να την πεις να μείνει. Κάνει ψύχρα απόψε, ε. Τι κάνεις εσύ εδώ μόνη? Αποχαιρετώ τη γειτονιά. Πότε φεύγεις? Δεν θα σου πω. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να δω φεύγοντας είναι το πρόσωπό σου. Δεν μπορείς να φύγεις στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Ξέρεις ότι φεύγω για να σε ξεχάσω. Μου λες ότι δεν μπορώ να φύγω, αλλά δεν ξέρεις να μου πεις γιατί. Τι θέλεις επιτέλους? Να μου καταστρέψεις τη ζωή? Δεν μπορείς να φύγεις στη Θεσσαλονίκη. Είσαι δειλός, ρε. Είσαι ένας δειλός και τίποτα άλλο. Σε μισώ, σε μισώ, ακούς? Ακούω, ακούω. Throws me back again.
Με αυτό θα σκοτώσει τον Προκόπη. Το όπλο αυτό δεν είναι καταχωρημένο. Φύλατε. Φύλατε μπροστά μου, ρε, άμα τολμάς. Πρέπει να την ξεμοναγέσεις στο σκοτάδι, μεγάλε άντρα. Ε! Τραβά σπίτι εσύ. Παπά. Σπίτι! Ρίση, Πακή, ήρεμα. Θωμά, μην ανακατεύεσαι. Νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνω, άρα. Ε! Είναι 16 χρονών, άρα, μαλάκα. Και είναι κόρη μου. Σηκώ πάνω, άρα, τους μιλάω. Ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι εγώ για τη ζωή μπορώ να σκοτώσω. Και θα το κάνω και με σένα, μαλάκα. Να, αυτό είναι πολύ ωραία. Κάτσε να φωνάξω και το άλλο μοντέλο. Είσαι έτοιμος? Δε μου είπες πως θα ήταν κι άλλοι. Είχες πει ότι θα είμαστε οι δυο μας. Εντάξει, οι δυο μας είμαστε. Όλοι είναι φωτογράφος. Εγώ είμαι φωτογράφος, δεν βλέπω τίποτα. Τέλος πάντων. Ναι, πρέπει να το βγάλεις τον Μπουρνούζι. Με τον Μπουρνούζι δεν γίνεται. Βγάλε τον, βγάλε το. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Κορμί, κορμί, μπράβο! Αυτά, τέλειε. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. Μπράβο, ρε, καλός μαλάκας εσύ κι εσύ. Εδώ πέρα ο Προκόπης πεθαίνει και εσύ εκεί να του δώσεις έστω και την τελευταία στιγμή τη χαριστική βολή. Πιάνεις τη ζωήτσα και τη φυλάς στα σκοτάδια. Απορώ πως δεν σε έσφαξε εκείνη την ώρα. Θωμά. Θωμά, δεν μπορώ να το σκοτώσω εγώ τον Προκόπη. Πρέπει να το κάνεις εσύ. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω αυτό που έγινε με τη ζωήτσα. Αλλά δεν θέλω να νομίζω ο Προκόπης ότι τον σκοτώνω για να είμαι με τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ. Τι λες, ρε φίλε. Ποιος εγώ, πώς. Εσύ, Λουκά, έχω αξίες. Δεν αντέχω, δεν μπορώ, αποκλείεται. Θωμά, θα το κάνεις εσύ και θα το κάνεις από ανθρωπισμό, εντάξει, επειδή τον αγαπάμε. Μελιόπουλος Καλούδας. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των εκρηκτικών. Ένας από τους ύποπτους χρησιμοποιεί για κρυψώνα μια εγκαταλελειμμένη βάση. Έχω ενημερώσει τον Προκόπη. Θέλω να πάτε εκεί, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλες ποσότητες. Εντάξει? Μάλιστα. Εσένα δεν σε χρειάζομαι. Εσύ μαζί μου. Είστε μόνοι σας στο δάσος, έλα. Έλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έλα, πάρ' το, γαμώτη μου, πάρ' το. Πες ότι έπεσε πιστολίδι, έλα. Μόνο κοίτα να μην υποφερεί, ε. Να σου πω ότι γι' αυτό που έγινε στα ντους, να, στην αρχή νόμιζα ότι είχα κρυώσει, γι' αυτό έτρεμαν τα πόδια μου. Αφού μου κυκλοφορείς γυμνός στο τμήμα. Αλήθεια, Ρίτα. Σ' αγαπάω και σε σκέφτομαι συνέχεια. Κι εγώ.
Ιδίως την πρώτη μας φορά. Την πρώτη? Εντάξει, και στα ντουζ ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά η πρώτη μας φορά, Παναγία μου. Πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Όχι, Μελέτη μου, εγώ πρέπει να σου εξομολογηθώ. Εκείνη την πρώτη μας φορά ήταν που σε ερωτεύτηκα πραγματικά. Αγόρι μου. Ρίτα. Ρίτα, δεν θέλω να βασίσω τη σχέση μας πάνω σε ένα ψέμα. Εκείνο το πρώτο βράδυ, αυτός που έκανε έρωτα μαζί σου δεν ήμουνα εγώ, αλλά ο αδερφός μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι ρεθόμα να βλέπω την κορούλα μου με αυτό. Και μου ορκίστηκε ο Αλέτης ότι δεν θα την πειράξει. Και μόλις γύρισα την πλάτη που τη φυλάει. Θέλει να της καταστρέψει τη ζωή. Αλλά εγώ ξέρεις τι λέω. Πάνω το τόμα μου. Πρέπει να με σκοτώσουν πρώτα, Θωμά. Να με σκοτώσουν. Τι κάνεις, δεν τρελάθηκες? Ψηλά το όπλο. Δεν έχεις περάσει βασική εκπαίδευση? Συγγνώμη. Το βάρος της γεμιστήρας με πήρε προς τα κάτω. Και στην Όλγα τι θα πω, ρε Θωμά? Τι θα της πω? Θα πεθάνει από τη στενοχώρια της. Εντάξει, ρε Θωμά. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι φίλος σου και εμένα φίλος μου είναι. Ό,τι και να μου ζητούσα θα της το έδινα. Αλλά όχι τη ζωή της από εδώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Προτιμώ να πεθάνω. Να πεθάνω. Όπα. Εδώ είμαστε. Προσεκτικά. Ναι ρε μαλάκα, βάλ' το και στο κόλο μου. Τρελάθηκε να με σκοτώσεις, οποφορικός είσαι. Τ' αγαπάω ρε φίλε, τ' αγαπάω. Πάκι κάτω! Αστυνομία! Ψηλά τα χέρια! Αστυνομία κίνητη! Δεν θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στο λέω να το ξέρεις. Εντάξει. Και ήθελα να σου πω ότι μετά το χτεσινό... Τι έπαθες? Καλά είμαι, παιδί μου, καλά είμαι, καθίσου. Αγάπη! Αγάπη, αγάπη μου, τι έπαθες, τι έπαθες? Όλα καλά, αγάπη μου, όλα καλά. Τι έπαθες, τι έχεις, κοίτα. Ο Θωμάς μου έσωσε τη ζωή. Τι? Οχ. Το ρημάδι του ένστικτο. Καταρχήν και πριν από οτιδήποτε άλλο, οφείλω να συγχαρώ τον αστυνόμο Μπισκίνογλου για τις χθεσινές συλλήψεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Αρχικέ, είστε το πρότυπό μου, εγώ σας θαυμάζω ειλικρινά. Λοιπόν, όπως όλοι ίσως γνωρίζετε, στο δάσος κατασχέθηκαν 40 κιλά δυναμίτης και σίφορ που αυτή τη στιγμή ο Καλούδας και ο Μελιόπουλος ταξινομούν. Επειδή όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι κυκλοφορούν και άλλες ποσότητες, θέλω να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Και τώρα ο αστυνόμος Φουντάς θα σας δείξει μερικές φωτογραφίες πιθανών αγοραστών. Θα είμαι στο γραφείο μου. Μάλιστα. Μπισκίνογλου, να δώσεις συγχαρητήρια στη γυναίκα σου και να της πεις ότι την ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, θα της δώσω. Πρόσεχε, Λουκά, πρόσεχε. Μη μας κάσεις με στη μουρή. Τι, προσέχω. Κακομοίρα η Όλγα, ε. Κομματάκια θα τον πάρει, τίποτα δεν θα μείνει. Θωμά, Θωμά, από ανθρωπισμό το κάνουμε, εντάξει, από ανθρωπισμό. Τόσος ανθρωπισμός πια, ούτε η UNESCO να είμαστε. Σκέψου μόνο ότι όλα θα τελειώσουν σε μία στιγμή. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Θα του δώσουμε να πιει λίγο καθαρτικό. Θα κάτσει στη λεκάνη. Και όταν σηκωθεί.
μέτρα είναι αυτά. Έχασε η ΑΕΚ, ήρθες έτοιμος για καυγά. Γιατί να καυγαδίσουμε? Υπάρχει λόγος να καυγαδίσουμε? Κανένας λόγος. Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι όλοι γελάνε μαζί μου στο τμήμα, δεν υπάρχει λόγος. Να σου πω, Προκόπη. Ξέρω που το πας, δεν το κόβεις. Αγάπη μου, τι δουλειά έχεις εσύ στη δουλειά μου? Σκίζομαι εκεί να κερδίσω το σεβασμό των αντρών μου και έρχεσαι και με ξεφτιλίζεις. Πρώτον, δεν σε ξεφτιλίζω. Και δεύτερον, χρειάζομαι κι εγώ που και που να ακούω ένα μπράβο, εντάξει? Μπράβο, ρε αγάπη μου, μπράβο. Σ' ό,τι κάνεις, μπράβο. Στο αναγνωρίζω, σου το λέω, μπράβο, χίλιες φορές μπράβο. Αλλά αυτές τις φωτογραφίες τι τις θες? Ναι. Ναι. Κατάλαβα, έρχομαι. Κατάλαβα, λέω, εντάξει. Έβαλες αρκετό καθαρτικό? Τόσο που απορώ πως δεν τα έχει κάνει ακόμα πάνω του. Τι ήταν το τόσο επίγον? Τα εκρηκτικά γαμώτα μου. Τι? Ναι, ήρθαν οι πυροτεχνουργοί αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Και είπαμε μήπως να κάνουμε μια βόλτα οι τρεις μας, να ψάξουμε. Να ψάξουμε. Τι είπα εκεί, είσαι καλά? Είσαι καλά, είσαι. Πού είναι η τουαλέτα, η τουαλέτα? Τουαλέτα, εκεί. Πάγκη, Πάγκη, ήθελα να σου πω πως ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που σου κάνω να πεινάς. Κι εγώ, Πάγκη, κι εγώ, ρε φίλε. Εσύ μου έδειξες τον δρόμο σε αυτή τη ζωή. Δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς εσένα, φίλε. Μαλάκες είστε, ρε, στον πόλεμο πάω και χέσι μου, πάσαμε. Κινητά του μέσα. Ναι. Ναι, γιατρέ μου, εγώ. Πάμε, ρε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια, πάμε. Μάλιστα. Όχι. Όχι, δεν έχω πόνους. Τι όξεις, καθόλου πόνους. Τι θα πει θα έχω. Πώς. Λοιπόν. Τι κάναμε τώρα, ρε φίλε, ε? Τι κάναμε. Πάμε, ρε Θωμά. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αναδυναχθεί. Πάμε, ρε. Σύνδρομο Λαπλάς. Δεν το έχω ξανακούσει. Α. Ω, μισό λεπτό. Όχι. Γιατρέ μου. Έχει γίνει ένα μικρό λαθάκι με τις ιατρικές μου εξετάσεις. Ναι. Θωμά! Πρέπει να βρούμε επιγόντως τον υπαστινό μου καψί. Πεθαίνει ένα άνθρωπος. Προκόπη! Μη σηκώνεσαι! Μη! Πες στο διάλο με τρομάξατε. Υπάρχει βόμβα κάτω από τη λεκάνη. Έλα, αφήστε μαλακές, έτσι. Ο κρυπράς είχε επικίνησε! Τι αλήθεια λέτε, ρε. Αλήθεια λέμε, Πάκη. Επειδή νομίζαμε ότι πεθαίνεις από αυτό το Λαπλάς, είπαμε να σε βοηθήσουμε να μην υποφέρεις. Και πρέπει να μου βάλετε δυναμίτη στον κόλο, είστε ηλίθιοι. Εντάξει, ωραία. Αποσυνδέστε τώρα να φύγουμε. Δεν γίνεται. Κόψτε τα καλώδια, εσείς τα βάλατε. Ναι, εμείς τα βάλαμε, αλλά είναι ευαίσθητα τώρα. Αυτά θέλουν ειδικό χειρισμό. Θα πάρω τους πυροτεχνικούς. Κι εγώ θα πάρω την Όλγα. Ναι. Όλγα μου. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουκλίτσα μου, μωρό μου. Τι έγινε, μετάνιωσες για αυτά που μου πες πριν? Ναι, αγάπη μου, μετάνιωσα. Για ό,τι σου έχω πει και για ό,τι δεν σου είπα και γι' αυτό έχω μετανιώσει ακόμη. Όλοι με στεναχωρείς, το ξέρεις. Συγγνώμη, ρε μωρό μου, δεν θα το ξανακάνω. Απλώς εγώ ήθελα να σου πω ότι είσαι το καλύτερο πράγμα που μου έχει τύχει στη ζωή μου. Και ήθελα να σου το πω τώρα, έτσι, πριν... Πριν να είναι πολύ αργά. Να ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ. Και να το θυμάσαι πάντα αυτό, ε. Εντάξει, οι πυροτεχνουργοί έρχονται. Να σου πω, μην ανησυχείς, θα σε βγάλουμε από εδώ, ε. Εσύ θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Ό,τι θες.
ότι θα αφήσει ήσυχη τη ζωήτσα. Στορκίζομαι. Ωραία, πάρε το θωμά τώρα και δρόμο. Φύγετε. Όχι, αν δεν φύγει εσύ, δεν φεύγω εγώ. Άσε του ηρωισμού, δεν του μπορώ. Δρόμο, έλα, φύγε. Εγώ πάντως δεν φεύγω. Τι κάνει, ρε τρέλε. Θωμά, φύγε τουλάχιστον εσύ να σωθεί. Όχι, δίκιο έχει ο Λουκάς. Η Όλη ή κανένα. Χαμό. Αποσυνδέθηκε. Πεδίο ελεύθερο! Είμαι πολύ περίεργος, δεν πεις, Χιλοκλού. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος να μάθω πώς βρέθηκε κοτζάμ βόμβα κάτω από τον κόλο σου. Βασικά, αυτό μπορώ να σου το εξηγήσω. Εξήγησε μου, λοιπόν. Εξήγησε μου να πάω να το εξηγήσω και εγώ στους δημοσιογράφους που περιμένουνε. Γιατί σε αυτά τα χάλια που είσαι, μόνον οι δημόσιες εμφανίσεις σε μάραναν. Ζώων. Ζώα. Μαλάκες. Αυτό σας το χρωστάω. Παρόν. Έλα, αγάπη μου, λίγο πιο μπροστά. Και εσύ, μελέτη, κάνε δύο βήματα. Hey, σιγά. Συγγνώμη, η κυρία Όλγα μου είπε. Φιλαράκι, πρόσεχε, ο τύπος ερωτεύεται εύκολα. Τα έχω ιστορίες. Έλα, έλα, παιδιά, συμπτυχθείτε. Και όλοι προς τα δεξιά, για γυρίστε. Ωραία. Το φουντάδι το βλέπω να έρθει. Και. Και έτσι μια χαρά ομαδική θα είναι. Κοιτάξτε εδώ όλοι το πουλάκι, εδώ σε μένα. Αγάπη μου, καλά είναι εδώ. Όχι, αγάπη μου. Εσύ είσαι αρχηγός, έλα στο κέντρο. Στο κέντρο.